ακαταμάκατα σούκου του μπε, άμπε φάμπε ντόμινε, ακαταμάκατα σούκου του μπε, άμπε φάμπε μπιέ. Κάνεις μωρέ, θες να με σκοτώσεις? Να σταματήσεις θέλω, όλο το βράδυ μουρμουρίζεις το όνομα του αδελφού μου. Αλήθεια? Μόνο το όνομα του Τζεμ? Και του Αλέξη, αλλά αυτό δεν με νοιάζει. Μπορείς να σταματήσεις να λες το όνομα του αδελφού μου? Ναι, εφιάλτη έβλεπα, τώρα το θυμάμαι. Ήτανε λέει αυτοί οι δύο και τσακώνονταν πάρα πολύ άσχημα όμως αυτή τη φορά. Και εγώ προσπαθούσα να τους χωρίσω. Τώρα πού θες να σου ορκιστώ? Γαμώτος το καλύτερο με ξύπνησε. Πόπο, γεμάτη η μέρα μου σήμερα. Εσύ? Εγώ έτσι και έτσι. Και θα βρεθούμε δηλαδή το βράδυ? Δεν μπορώ να τα αναβάλω όλα αυτά τα ραντεβού. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Λοιπόν, τα πιάτα είναι στο πλυντήριο. Το φαγητό βράζει. Εγώ πρέπει να φύγω για το σχολείο. Κλείστε το σε ένα τεταρτάκι, σας παρακαλώ. Ωραία. Τα σκουπίδια στα. Θα τα κατεβάσω εγώ. Δεν μου είναι κόπος. Είπα, θα τα κατεβάσω εγώ. Μπορώ τουλάχιστον να κατεβάσω τα σκουπίδια? Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Εντάξει, τα καταφέρνει καλύτερα από μένα, το είδαμε. Κουράζομαι μόνο που τη βλέπω. Άστην, αφού της αρέσει. Δεν είναι να της αρέσει, ρε αγάπη μου. Είναι σχολείο σπίτι, σπίτι σχολείο. Όλη μέρα κάνει δουλειές. Πρέπει να βγαίνει με τις φίλες της, να διασκεδάζει, να φλερτάρει. Αυτό το τελευταίο κάνω πως δεν τ' άκουσα. Άιντε. Να σας αφήσω κι εγώ. Αλεξανδρέ, είσαι σίγουρος? Νησάφη πια. Τι με πήρατε, οικότροφο? Πρέπει να πάω να δω τι γίνεται με το μαγαζί, με το σπίτι. Με τη ζωή μου γενικά. Εμάς δεν μας πειράζει πάντως, άμα θες να κάτσεις κι άλλο. Συζέτε σε κιούρετερη μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο μου σταθήκατε. Και ό,τι χρειαστείτε, εγώ θα είμαι δίπλα σας. Θα μου λείψεις. Ποιος το περίμενε? Εντάξει ρε παιδιά, δεν πάει και μετανάστης, θα έρχεται. Την Κυριακή, να φάμε όλοι μαζί. Δηλέκ. Δεν θες και τον Αλίντα ή να φάμε όλοι μαζί την Κυριακή? Εντάξει, λοιπόν, την Κυριακή. Σε περιμένουμε. Φιλάκι. Τι κάνεις, παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου? Όχι, δεν είμαι με τα καλά μου, έχω τρελαθεί μαζί σου. Τζεμ, αυτό που έγινε μεταξύ μας ήταν... Σούπερ. Απαράδεκτο, το ξεχνάμε και move on. Από σήμερα το δωμάτιο μου είναι free. Ο θείος μου έχει φύγει. Και εμένα τι με νοιάζει αυτό? Όποτε θέλεις μπορείς να έρθεις. Τζεμ, πρέπει να πάω στο σχολείο. Ναι, έλα μωρέ, κάνε μια φορά κοπάνα, να περάσουμε τη μέρα μας μαζί και... Επειδή εσύ πήρες αποβολή, πρέπει να φορτωθώ εγώ τζάμπα απουσίες? Δεν το νομίζω. Σε πόση ώρα είπε να σβήσω την κουζίνα? Σβήστησε κανένα δεκάλεπτο. Α, τι ωραία. Φεύγω εγώ. Στο καλό. Ναι. Πάω κι εγώ σχολείο. Και γιατί μας το λες? Να στρώσουμε το κόκκινο χαλί? Όχι, το λέει επειδή του ζήτησα εγώ να πάμε παρέα. Αχ, τι ωραία. Α, καλημέρα. Sorry, δεν περίμενα να σας βρω πίσω από την πόρτα. Ούτε εμείς περιμέναμε να σε βρούμε πίσω από την πόρτα. Πάμε. Πού? Στο σχολείο, πού αλλού. Ήρθα να πάρω το κορίτσι μου να πάμε παρεούλα. Δεν χρειάζεται, θα την πάω εγώ. Φαντάζομαι προτιμάει περισσότερο τη δική μου παρέα από ότι τη δική σου. Έτσι δεν είναι, Έλλη? Άκατα μάκατα σούκου του μπε, άμπε φάμπε. Του ζήτησε η Έλλη να τη συνοδεύσει. Αλλά μιας και ήρθες, γιατί δεν πάτε όλοι μαζί? Καλά, ποιος τη χάρη σου. Να σε συνοδεύουν δύο κούκλες στο σχολείο. Απ' τη μια το αγόρι σου και απ' την άλλη αδελφό σου. Πάμε τα αδελφάκια. Πόσο χαίρομαι που τα βρήκανε τελικά ο Τζεμ και η Έλλη. Μαμά, εγώ σήμερα σχολείο δεν πάω. Γιατί είσαι άρρωστος? Το σχολείο μου πάει εκδρομή στο ίδιο μουσείο που πήγα και με το παλιό. Δεν μπορώ, βαριέμαι. Ωραία. Θα μείνει σπίτι, αλλά δεν θα είσαι όλη μέρα στο video game. Θα κάνει τα αυριανά σου μαθήματα. Πήγαινε αυτά στην κουζίνα και σβήσε και το μάτι. Θα κατεβάσω τα σκουπίδια. Να μην τα πάρω εγώ. Θα τα πάω εγώ, είπαμε. Μπα. Mm-hmm.
μπαμπά. Όχι, ρε γαμώτο. Όχι. Καλέ. Συγγνώμη, φίλτο μου. Καλέ, γιατί τα έφερες πίσω αυτά? Γιατί η σακούλα δεν είναι γεμάτη και αυτό οικολογικά είναι απαράδεκτο, να ξέρεις. Εσύ δεν έφευγες. Εντάξει, εντάξει, σε περίμενα για να σε πάω στο στούντιο. Δεν θα πάω στο στούντιο, θα τα αναβάλω όλα. Θα κάτσω στο σπίτι να κάνω δουλειές. Μητώ. Ποιες δουλειές, λαμποκοπάει το σπίτι μας. Θα κάτσω να κάνω παρέα στο γιο μου. Εντάξει. Αυτό τουλάχιστον μου επιτρέπετε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ρε Μητώ, αν είναι να στρεσάρεσαι τόσο πολύ, να πούμε στην τηλέφωνο. Όχι, δεν θα πούμε τίποτα. Άντε, καλό δρόμο. Σ' αγαπώ. Τι έγινε, τι κοιτάς? Το στενάκι μας. Τι όμορφο που είναι. Κίνηση, μποτιλιάρισμα. Α, γι' αυτό έφερες πίσω τα σκουπίδια, κόλλησες την κίνηση. Α! Τι έγινε, μαμά? Μας βρήκε. Ποιος? Ο παππούς. Ψέματα. Περίμενε, πάω να δω. Όντως, αυτός είναι. Πάω να φέρω το γράμμα έκτακτης ανάγκης. Περίμενε. Θα τα καταφέρω. Πόσες γυναίκες στον κόσμο έχουν ένα μπαμπά, ε? Θα το αντιμετωπίσω. Είμαι δυνατή. Είσαι. Είμαι δυνατή. Είσαι. Είμαι δυνατή. Είσαι. Η μαμά είναι δυνατή. Μαμά είναι δυνατή. Μαμά με έσφυξε στο ζωδιά. Το πονάω. Είμαι δυνατή. Είμαι δυνατή. Είμαι δυνατή. Μπαμπά. Κόρη μου. Έχει το διάλο. Θέλω να πω, τι έκπληξη είναι αυτή. Δεν με περίμενες, ε? Όχι βέβαια, αλλά εσύ μας βρήκες και μας ήρθες, χωρίς να πάρεις τηλέφωνο πρώτα. Ε, τότε δεν θα ήταν έκπληξη. Πέρασε. Αχ, Μυρτούλα. Απέκτησες ρητίδες. Θα φταίνε αυτές οι ψυχοφλακίες. Σε ευχαριστώ που είσαι τόσο ειλικρινής. Παππού. Αυτό το μπασμένο είναι καινούργιο αυτό που έχεις πάντα. Παππού, ο Νίκος είμαι. Πότε θα πάρεις βόηση, δεν μου λες? Γιατί δεν πας σε έναν γιατρό, γιατί δεν κάνεις κάτι? Φυσιολογικά μεγαλώνει το παιδί, μπαμπά. Φυσιολογικά για ποιον, για σένα? Τι είναι φυσιολογικό στη ζωή σου να είναι κι αυτό? Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν... Σταμάτησε, θα με τρελάνετε! Λοιπόν, ωραία, θα περάσω στο σχόλος μου να σε πάρω. Φυλάκι. Τι τον κοιτάς, να του πάρεις την άδεια? Δεν γουστάει να σε κλείσει. Και ποιος το λέει αυτό? Εγώ. Που της είσαι τι? Λοιπόν, σταματήστε, δεν θα τσακωθείτε μπροστά από το σχολείο. Όχι, να μου απαντήσει γιατί σου χώνεται. Τι της είσαι? Αδερφός της. Ακριβώς, αδερφός της. Να μην το ξεχάσεις ποτέ αυτό. Αδερφός της. Όχι, εγώ δεν νιώθω έτσι και δεν θα νιώσω ποτέ ότι είναι αδερφός μου. Και εσύ σταμάτα με τις μπηχτές. Τόσο το έχω για να τα διαλύσω όλα. Και μη διανοηθείτε να έρθετε στο σχόλασμα. Δρόμο τώρα. Κατερίνα, ο Μετίν λέει ότι όταν μιλάει η καρδιά δεν μπορείς να ρίξεις το φταίξιμο σε κανέναν. Το πρόβλημα είναι ότι η δική μου καρδιά παραμένει αναποφάσιστη. Άρα το φταίξιμο είναι όλο δικό μου. Τον κάτσιασες. Δεν είναι κανένα σκυλάκι του καλαπέ. Αλλά τώρα που το καλοβλέπω φαίνει λίγο σε τσιουάουα. Παππού! Μην δίνει σημασία, Νικολάκη μου. Το γνωστό σαρκαστικό χιούμορ του παππού, που μόνο εκείνος εκτιμάει. Η Ελίτσα πού είναι? Στο σχολείο φυσικά. Και μην τη λες έτσι. Δεν της αρέσει. Έχει μεγαλώσει πια. Θα τη λέω όπως θέλω εγώ. Εγώ αποφασίζω και εσείς εκτελείτε. Δεν είμαστε υπάλληλοι σου. Μα φραδιλιάζεις, ε! Μακάρι να ήσασταν υπάλληλοι μου. Να μάθετε για λίγο τι θα πει πραγματική ζωή. Εγώ έφτιαξα ένα εργοστάσιο από το τίποτα. Ένα ολόκληρο εργοστάσιο μόνος. Το ξέρω, μπαμπά. 40 χρόνια το ακούω αυτό. Εργοστάσιο κομβείων Ερμής Τουρκοχωρίτης. Σιδηρόδρομος η ταμπέλα, σε όλη τη φάτσα. Μη και δεν φαίνεται στα 10 χιλιόμετρα. Βλέπεις τα χέρια μου που έχουν κάλους από τη δουλειά. Ενώ η μάνα σου δεν έχει ούτε ένα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί τα περιποιείτε? Όχι. Γιατί όλη η μέρα κρατάει τα χέρια των άλλων και τους πυλάει τα αυτιά με αυτές τις ψευδομπούρδες. Είμαι περήφανη για τη δουλειά μου, μπαμπά. Από εκεί να καταλάβεις. Οι γονείς πρέπει να είναι περήφανοι για τη δουλειά των παιδιών τους. Ο Μάρκος που είναι? Τι με κοιτάζει, χαζί? Έτσι.
Γιατί πετάγεσαι από το ένα θέμα στο άλλο. Γιατί βαριά είμαι όταν μιλάω μαζί σου. Και αυτό το ξένο όνομα κάτω από το Χριστίδου στο κουδούνι, τι είναι? Για ξεκάρφωμα, για να φαινόμαστε ότι είμαστε πολλοί. Εγώ με τον Μάρκο. Εμείς δηλαδή, γενικά. Μη μου πεις ότι τα έκανες πάλι θάλασσα. Στο είπα και σου ξαναλέω. Δεν υπάρχει άντρας που να αντέξει εσένα. Γιατί δεν πας στο ιατρείο σου, ε? Γιατί δεν δουλεύεις? Βγάζεις καθόλου χρήματα? Ή πιστεύεις ότι όλες αυτές οι ψυχομπούρδες σου είναι στην υπηρεσία της ανθρωπότητας? Κοίτα τα χάλια σου. Είσαι σχεδόν 10 χρονών και παίζεις αμωρό. Αν θέλεις κάτι να πετύχεις στη ζωή σου, πρέπει να βιαστείς. Παράτα τους μαρκαδόρους και φτιάξε κανένα business plan επιχείρησης. Τα πάμε υπέροχα με τον Μάρκο, μπαμπά. Υπέροχα. Απλά λείπει. Λείπει πολύ συχνά. Γιατί αισθάνεται πάρα πολύ μειονεκτικά απέναντί μου. Που βγάζω περισσότερα χρήματα, καταλαβαίνεις. Εγώ με τους 7 συνεργάτες μου, τώρα ετοιμαζόμαστε να μετακομίσουμε σε μεγαλύτερα γραφεία. Είδες, κάτι έχω καταφέρει κι εγώ στη ζωή μου. Θες κάτι να πιείς? Καφέ, τσάι? Ό,τι να είναι έτσι κι αλλιώς χάλια θα το κάνεις. Εσύ έχεις έρθει με το ελικόπτερό σου? Όχι, με τη λιμουζίνα μου. Άμα κοιτάξεις από το παράθυρο να τη δεις. Α, ξέχασα. Έστειλα τον οδηγό μου να πάρει δώρα για όλους. Ο Μάρκος, πού πήγε αυτή τη φορά? Φαντάζομαι όσο πιο μακριά σου γίνεται, ε! Στον Αμαζόνιο, μπαμπά, μελετάει τους Ιθαγενείς. Γιατί δεν λες ότι φωτογραφίζει αραπάδες? Τους έχρωμους, μπαμπά. Έχρωμες είναι οι φωτογραφίες, αυτοί είναι αραπάδες. Κι άσε τις ηλίθιες υποδείξεις εμένα. Και πόσο σκοπεύεις να μείνεις στην Αθήνα? Εσύ δεν μπορείς μέρα μακριά από το εργοστάσιο σου. Ήρθα να κλείσω κάποιες συμφωνίες. Δεν ανησυχώ για το εργοστάσιο. Έχω εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους μου που τα φροντίζουν όλα. Και έτσι εγώ απολαμβάνω τα τέλειωτα κέρδη μου. Και πόσο σκοπεύεις να μείνεις στην Αθήνα? Όσο περισσότερο γίνεται, δεν βιάζομαι. Και σε ποιο ξενοδοχείο έκλεισες? Φαντάζομαι σε κάποιο υπερπολιτελές, ε? Θα έπρεπε, αλλά σκέφτηκα ότι δεν θα με πείραζε να μείνω μαζί σας. Εντάξει, το σπίτι δεν είναι το γούστο μου, αλλά είναι μεγάλο. Μα δεν χαίρεσαι που μετά από τόσα χρόνια θα έχεις πάλι κοντά σου τον μπαμπά? Βάει, 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 βάει. Τι άλλο κακό θα με βρει? Νεόλου. Μου αδειάσανε το μαγαζί. Σπάσανε το τζάμ και χάνανε πιάτσικο. Ποιος βρε? Μακάρι να ξέρα. Το μόνο που μ' αφήσανε είναι οι λογαριασμοί. Σαν δεν τρέπονται. Μπαίνεις που μπαίνεις κύριε στο μαγαζί, πάρ' και κάτι να πληρώσεις. Κάνεις πλάκα, μωρέ, σου λέω, καταστράφηκα, μωρέ. Με έλειψες και εσύ κάμποσες μέρες και μου το ρίξες τους έρωτες και τ' άφησες στην τύχη του. Τουλάχιστον να πιάσεις έναν τόπο, να χόρτασες κανένας πεινασμένος. Ας μου τα ζητάγανε, μωρέ. Θα τους τα δίνε τζάμπα, μωρέ. Αφού θα τους τα δίνε τζάμπα, τότε τι χτυπιάζε? Για το κακό μου το ριζικό, καταστράφηκα, πνίγηκα στα χρέη. Πώς θα τα βγάλω πέρα, τι θα κάνω? Έχασα την αγάπη μου. Έχασα το μαγαζί μου. Άιντε πάλι! Ο Αλλάχ μου γύρισε την πλάτη. Δεν έχω ζωή πια. Σταμάτα, μωρέ. Σταμάτα, μωρέ. Μην απελπίζεσαι, κάτι θα σκεφτούμε. Σταμάτα, μωρέ. Τώρα με μου σκέφεις. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μπάμπη. Έλα σε λίγο. Κόρκμαλι. Κόρκμαλι. Έλα, εσύ. Δεν είσαι μόνος σου, κάτι θα σκεφτούμε. Εμείς όταν σε χρειαζόμαστε να ζήσουν να συνέχεια πλάι μας. Εγώ δεν το ξεχνάω αυτό. Και εσείς, βρε, κάνατε τόσα για μένα. Φτάνει. Και δεν θέλω δανεικά. Μην ακούσω για δανεικά. Λένε, ποιος μίλησε για δανεικά? Πρέπει να βρω μια δουλειά. Κάτι. Να αρχίσω να πληρώνω αυτά που χρωστάω. Έλεγα. Το σκέφτομαι, λέει. Τώρα από καιρό να πάρω, να βοηθώ. Να στέκει αυτό στο πόδι μου όταν δεν θα μπορώ εγώ. Εγώ θα μείνω στο πόδι σου. Εγώ σε ευχαριστώ. Σταμάτα, εσύ θα μείνεις στο πόδι μου. Για να κάτσεις όμως εσύ στο πόδι το δικό μου, πρέπει πρώτα να γιάνει το πόδι το δικό σου. Λοιπόν, άιντε, τράβα στο σπίτι και όταν με το καλό συνέρθεις, αμέσως ξεκινάμε την εκπαίδευση, ε. Σεν καρτά σύμψη. Σεν καρτά σύμψη. Σεν καρτά σύμψη. Κύριε Μπάμπη μου, σε λίγο είπαμε. Έλα, σε παρακαλώ. Thank you.
Τουρκοχωρήτης. Τι? Ποιος Τουρκοχωρήτης, τι λέτε κύριε? Ποιος είναι στο τηλέφωνο παρακαλώ? Παπά, δώσ' μου το τηλέφωνο. Ναι. Ποιος είναι παρακαλώ? Εγώ είμαι, Μυρτώ μου. Συγγνώμη, είπες μπαμπά? Όχι. Πώς όχι, Μυρτώ, αφού το άκουσα, το είπες καθαρά. Συγγνώμη, δεν μου έχεις πει ότι έχει πεθάνει η μπαμπά σου? Θα σου εξηγήσω. Και βέβαια θα μου εξηγήσεις. Και τώρα αμέσως μάλιστα. Έρχομαι σπίτι. Ποιος ήταν αυτός? Μυρτώ, σύνελθε. Αυτό το γράμμα το έγραψες εσύ ίδια. Για την περίπτωση που ο πατέρας σου καταφέρει πάλι να σε υποτιμήσει, υποβαθμίσει, υποσκελίσει και όλα τα υπό. Ακόμα και αν αυτή τη στιγμή είσαι ένα θλιβερό πρότυπο για τα παιδιά σου, θα τα καταφέρεις, Μυρτώ. Ο πατέρας σου μπορεί να νομίζει ότι είναι ο Mr. Perfect, αλλά εσύ είσαι πιο έξυπνη, πιο σοφή και στο κάτω-κάτω, Μυρτώ, είσαι ψυχοθεραπεύτρια. Και τώρα κάθεσαι και με ξοκλαίες. Ντροπή σου. Μυρτώ, σύνελθε. Πρέπει να είσαι περήφανη για τον εαυτό σου. Πρέπει να είμαι περήφανη για τον εαυτό μου. Πρέπει να τον αντιμετωπίσω. Και να του πω, είμαι με τον Μετίν. Είμαι με τον Μετίν. Είμαι με τον Μετίν. Θα πάρω αυτό το δωμάτιο. Έτσι κι αλλιώς χάλια είναι όλα. Μην ψάχνω άδικα. Μπαμπά, θέλω να σου πω κάτι. Διακρίνω κάποια ένταση στη φωνή? Ένταση, όχι. Απλώς πρέπει να σου πω κάτι. Πριν από καιρό, περνούσα τυχαία έξω από ένα κουρίο που το είχε ένας υπέροχος άνθρωπος, ο Μετίνος Τούρκ. Αλλοδαπός. Ναι, Τούρκος. Τούρκος και υπέροχος άνθρωπος αποκλείεται. Μην ακούω ανοησίες. Ξέρεις πολύ καλά ότι μόνο και μόνο από σεβασμό στον παππού σου δεν άλλαξα το επίθετό μου. Δεπόμουν τόσο πολύ με αυτό τον Τουρκοχωρήτης, με έβαλα πείσμα να το κάνω ξακουστό σε όλα τα Βαλκάνια και τα κατάφερα. Θα με αφήσεις επιτέλους να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω? Σταμάτα να μιλάς συνεχώς για τον εαυτό σου. Υψώνεις τη φωνή στον πατέρα σου? Τελαθήκαμε? Πρέπει να μπει μια τάξη εδώ μέσα. Κατερίνα, κοκομπλόκο η φάση. Βροχή τα SMS και από τον έναν και από τον άλλον. Και όχι μόνο αυτό. Κοίτα. Με περιμένουν όλη μέρα σαν τα αδέσποτα που τα χαϊδεύεις και σε ακολουθούν παντού. Λέω να κατεβάσω παροχή και στους δύο. Αλλά δεν μπορώ. Μετά σκέφτομαι να κατεβάσω μόνο στον έναν. Αλλά σε ποιον? Ποια είσαι εσύ? Πώς μπαίνεις έτσι? Εγώ είμαι η Ντιλέκ. Εσείς ποιος είστε? Ερμής Τουρκοχωρήτης. Ο πατέρας της Μυρτός. Της Μυρτούς. Αν θέλεις να σταμπουλάς τη γλώσσα σου, δικαίωμά σου. Με συγχωρείτε, δεν ήθελα να ενοχλήσω. Έφερα αυτό το παντελόνι του Νίκου. Έλειπαν μερικά κουμπιά. Γιατί φοράς μαντήλα? Έχεις και μια σχέση με την 11η Σεπτέμβρη? Πρώτον, σε αυτό το θλιβερό και παράλογο συμβάν, εγώ ήμουν μόλις 2 ετών. Και λοιπόν? Δεύτερον, ακολουθώ την ειρηνική πίστη του Ισλάμ και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να το σεβαστείτε, για να τα πάμε καλά μεταξύ μας. Αφανδιάζει με άποψη, μ' αρέσει. Ορίστε, δεν έχεις τέτοια στη χώρα σου? Το λέμε καραμέλα. Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν δέχομαι καραμέλες από ρατσιστές. Ένα λεπτό. Εσύ το έγραψες αυτό το κουμπί? Μπράβο, θαυμάσια. Ξέρω από κουμπιά εγώ, γιατί έχω ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Εργοστάσιο κουμπιών? Βεβαίως, το κορυφαίο στα Βαλκάνια. Ξέρεις τι μ' αρέσει στα κουμπιά? Η σταθερότητα που δημιουργούν. Μακάρι να μπορούσαμε να κουμπώσουμε έτσι τη ζωή μας, ώστε όλα να είναι σταθερά και αμετακίνητα. Τι σας βασανίζει? Δεν μου λες. Καθαρίζει καιρό για την κόρη μου. Παρακαλώ. Έχεις άδεια παραμονής για τη χώρα? Σε ψάχνει το αλλοδαπών? Είσαι 18 χρονών ή θα έχουμε τίποτα μπελάδες με τις υπηρεσίες ανηλίκων? Καλά, η Μυρτώ είναι στον κόσμο της. Ο Μάρκος, τι λέει όλα αυτά? Ποιος είναι ο Μάρκος? Ο άντρας της Μυρτούς. Τι? Της Μυρτούς. Τι γίνεται? Γιατί είσαι εδώ τόσο νωρίς? Είχαμε κενό τις τελευταίες ώρες και μακάρι να είχα μείνει στο σχολείο. Γνώρισες τον πατέρα μου? Καλά, δεν του έχεις πει τίποτα για μας?
Μη το που είναι. Ρε μωρό μου, γιατί το έκανες αυτό? Γιατί μου πες ψέματα ότι έχει πεθάνει, ε? Αν το γνώριζες, θα καταλάβαινες γιατί. Αγάπη μου, τι λες, ντροπή σου. Εσύ, ό,τι και να είναι ο πατέρας σου. Δεν μπορείς, δεν έχεις το δικαίωμα να τον πεθαίνεις επειδή εσένα σε βολεύει. Πού είναι τώρα, είναι εδώ? Μπαμπά, μπαμπά, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχουμε. Μας πέθανες και εμάς. Ο πατέρας σου νομίζει ότι εγώ είμαι καθαρίστρια και ότι εσύ μένεις εδώ με τον πρώην σου. Τι λες? Μη το τι λέει. Είναι αλήθεια αυτά. Πώς να του λέγα για σας? Σκέψου το λίγο. Εγώ να το σκεφτώ. Με την... Ό,τι είχε προβλέψει αυτός ο απαράδεκτος άνθρωπος για μένα, όλα έγιναν. Ούτε σπουδαία καριέρα έκανα. Όλες μου οι σχέσεις πήγαν κατά διαόλου. Δεν θέλω να ξέρει για μένα τίποτα. Δεν θέλω να ξέρει ούτε ότι χώρισα με τον Μάρκο. Ξετρυπώνει από εκεί που δεν το περιμένω και μου χτυπάει όλα τα λάθη μέσα στα μούτρα. Κι εγώ αυτό είμαι δηλαδή? Ένα ακόμη λάθος στη ζωή σου? Όχι βρε Μετίν μου, τι είναι αυτά που λες? Ξέρεις τι έκανα αμέσως μόλις γνωριστήκαμε? Το πρώτο πράγμα. Κάθισα και έγραψα ένα γράμμα και το φωτοτύπησα 38 φορές. Και το έστειλα να πάει στην Τουρκία. Το ίδιο γράμμα. Σε όλους μου τους συγγενείς. Τι γράμμα ήταν αυτό? Μία λέξη μόνο έγραφε το γράμμα. Μία. Μουτλουγιούμ. Είμαι ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος ήμουν. Επέπ, εσύ ποιος είσαι? Με την Οστούρκ. Ερμής Τουρκοχωρίτης. Τι κάνεις εδώ? Τι να σας πω. Ελπίζω κάποια μέρα να τα πούμε κάπως εκτενέστερα. Έλα εδώ, πού πας, έλα εδώ. Έχω την εντύπωση ότι κάτι μου έκρυψες, ε. Σκέφτηκες γιατί? Είναι απλό. Γιατί δεν είχες τα κότσια. Όχι. Γιατί πάντα με κάνεις και αισθάνομαι αποτυχημένη. Αφού είσαι. Αν το παραδεχτείς, θα ισορροπήσεις και ψυχολογικά. Τι σπούδαζες τόσα χρόνια? Ούτε αυτό δεν έμαθες. Άκου μπαμπά. Αυτός ο άντρας, αυτός ο Τούρκος, μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει έτσι όπως είμαι. Χαοτική, χωρισμένη, με δύο παιδιά και μ' αγαπάει. Κάτι που θα έπρεπε να κάνεις και εσύ από τότε που γεννήθηκα. Τι κάνεις εκεί? Σε διώχνω μπαμπά. Δεν θα σε αφήσω να μου καταστρέψεις τη ζωή. Πολύ ωραία. Εμένα ξέχασέ με λοιπόν. Αυτό θέλω. Πες κάτι. Δεν θέλω, άσε με. Είμαι θυμωμένος. Έχεις δίκιο, το καταλαβαίνω. Αλλά προσπάθησε κι εσύ να με καταλάβεις. Τι να σε καταλάβω, ρε Μυρτώ. Πώς είναι δυνατόν στην ηλικία σου να ντρέπεσαι επειδή ξεκίνησες μια σχέση? Γιατί ο πατέρας μου είναι ο Mr. Perfect με την. Βάζει στόχους και τους κατακτάει. Μόνο εγώ και η αδελφή μου το χαλάμε το σερί. Μας αντιμετωπίζει λες και είμαστε τα χαλασμένα κουμπιά της παραγωγής του. Να κάτσετε να τα βρείτε. Τι εννοείς, τον έδιωξα. Τι έκανες? Τον έδιωξα. Νύφτο, τι λες? Ό,τι και να έχει γίνει είναι ο πατέρας σου, είναι αίμα σου. Αχ, μη μου το χαλάς. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη μου το χαλάς. Πρώτη φορά μπόρεσα να τον αντιμετωπίσω. Δεν θέλω καμία απολύτως σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Μακριά από το σπίτι μου, μακριά από τη ζωή μου. Μου έχετε σπάσει τα νεύρα και οι δύο, το ξέρετε. Αυτός ναι. Εγώ γιατί? Από πότε σε ενοχλεί να είμαι δίπλα σου? Ρε φίλε, σε ευθύνη καθαρά. Πώς αλλιώς θες να στο πήγε? Δε σπατσάρεις. Γιατί με το αγόρι της και δεν την παρεξηγώ όταν έχει νεύρα? Και εσύ καλά θα κάνεις να είσαι μακριά της. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να παρεξηγήσει αυτό το κόλλημα που έχεις μαζί της. Α, επιτέλους, κάποιος μιλάει λογικά εδώ πέρα. Καλά σου λέει, Τζεμ. Το παρακάνεις, μαζέψου. Και εσύ πια καλή μου, τέτοια λύσα δεν σου έχει μείνει ούτε λίγο μυαλό.
Κάνε τη δουλειά σου, κοριτσάκι μου. Και κοίτα μου σου ξεφύγει κανένα κοκοσκόνη και πάθεις κατάθλιψη για όλο το θλιβερό υπόλοιπο της ζωής σου. Επιτέλους μου είναι ξεκάθαρο από πού πήρες το σκατό χαρακτήρα σου. Αλήθεια, για πες και σε μένα. Γιατί νόμιζα ότι ο χαρακτήρας μου είναι μοναδικός και ασυναγώνιστος. Γνώρισα τον παππού σου. Τι, ορμής. Φτού σου μας βρήκε. Πότε ήρθε, η μάνα μου πώς είναι, χαλιά. Τον έδιωξε, τον ίδιο της τον πατέρα. Μπράβο ρε μαμά, επιτέλους πάτησε πόδι. Οι άνθρωποι που δεν σέβονται τους ηλικιωμένους είναι μοιάσματα. Λοιπόν, αγόρια, τέρμα. Τζεμ, εσύ στο δωμάτιό σου και εσύ, Αλέξη, στο σπίτι σου. Δηλαδή στο οικοτροφείο. Με κουράσατε. Τι, δεν θα περάσουμε μαζί τη βραδιά? Γιατί σου είχα προσχεθεί κάτι τέτοιο? Όχι, δεν μου το υποσχέθηκες, αλλά μαζί είμαστε, τι. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν κάνω κέφι απόψε. Φύγε ρε παιδάκι μου, σου λέω ότι την κούρασες, ότι δεν σε κάνει κέφι. Τι άλλο θέλεις για να καταλάβεις δεν ότι... Δεν κόφτω! Ότι... Να καταλάβω τι, Έλλη. Θες να φύγω? Άμα φύγω δεν θα ξανάρθω. Προσπάθησα να σου δείξω πόσο σ' αγαπάω, αλλά... Αλλά κουράστηκα. Απλά δεν κάνω κέφι απόψε. Άσε με. Άσε με. Τι ωραία. Είχα καιρό να νιώσω τόσο χαλαρή το πρωί. Έτσι, λες και έχει φύγει ένα βάρος από πάνω μου. Και αυτό είναι σωστό, δηλαδή. Με την, μην ξαναπιάσουμε την ίδια συζήτηση. Ξέρω πολύ καλά ότι εσείς οι μουσουλμάνοι σεβόσαστε περισσότερο από εμάς τους τρυφνούς ηλικιωμένους. Άσε με όμως να πιω με την ηρεμία μου τον καφέ μου. Εγώ φεύγω. Mm-hmm. Πεινούσα. Πήρα το στάκι. Κάτι συμβαίνει με την. Ποιος είναι? Τι λέει? Πες. Ευχαριστώ την κουκάρα μου. Έτσι και το μάθει η μαμά θα μας σκοτώσει. Και θα το κάνει αργά και βασανιστικά. Η μαμά σου είναι στον κόσμο της. Καλά. Μπαμπά! Μαμά! Μυρτώ. Συνωμοσία πίσω από την πλάτη μου, μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Ρε μαμά. Με σένα θα τα πούμε αργότερα και με σένα, Τιλέκ. Εγώ έκανα το χρέος μου απέναντι σε έναν ηλικιωμένο, αβοήθητο και ανήμπορο άνθρωπο. Μα τι τους θέλαμε τους χαρακτηρισμούς τώρα? Ωραία. Ευκαιρία να συστηθούμε λοιπόν από την αρχή. Με την Οστούρκ. Με την. Δεν είναι ώρα για συστάσεις. Μπαμπά, όπως είσαι, πάρε τη βαλίτσα σου. Εσύ Μυρτώ. Μην ανακατεύεσαι, είναι δικό μου το πρόβλημα. Ήθελα να δω για τελευταία φορά τον εγγονό μου. Γιατί? Πεθαίνεις? Έχεις καμία ανίατη αρρώστια? Θα σου φυλάξεις. Χτύπα ξύλο. Με γεμίζεις ψεύτικες ελπίδες όμως. Ο εγγονός σου μπαμπά, αυτό το υπέροχο πλάσμα, χαιρότανε πάντα με τις κάρτες που έστελνε στα γενέθλια και στις γιορτές η γραμματέα σου, η κυρία Γεροδήμα. Σωστά δεν τη λέω? Σωστά. Δεν παρέλειπε ποτέ να τις υπογράφει η ίδια. Ούτε αυτό δεν ήσουν ικανός να κάνεις. Μη μου πουλάς λοιπόν συνέστημα. Γι' αυτό θες να με πετάξεις στον δρόμο? Όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Όχι, περί αυτού πρόκειται. Ανακατεύεσαι όλα Τούρκος? Ναι. Παίρνουμε μαζί όλες τις αποφάσεις. Ναι, αλλά αυτή την απόφαση θα την πάρεις μόνη σου. Πατέρα σου είναι.
το κινητό μου είναι αυτό. Του παππού χάλασε. Έπρεπε να κάνει μερικά επαγγελματικά τηλεφωνήματα. Γι' αυτό βγείτε έξω, θέλω να τηλεφωνήσω. Θα μιλήσεις με το τηλέφωνο μιας αποτυχημένης. Ζαμέ. Παρακαλώ. Ναι, ίδια. Α, κυρία Γεροδήμα, πολλά χρόνια θα ζήσετε, την κουβέντα σας είχαμε. Ναι, εδώ είναι, αλλά φεύγει. Για την ακρίβεια φεύγει σε 3 λεπτά. Ναι. Πείτε μου. Και δηλαδή τι χρεοκόπησε? Ναι, σου λέω, του τα έχουν κατασχέσει όλα. Η γραμματέας του πήρε να τον προειδοποιήσει να μην γυρίσει, γιατί θα τον κλείσουν για χρέη στο δημόσιο. Όχι, ρε εσύ, αυτό είναι πολύ κακό. Και τώρα δηλαδή θα κρύβεται εδώ μέσα στο σπίτι μας? Τι να κάνουμε με την? Πού πήγε ο σεβασμός για τους ηλικιωμένους? Τώρα και να θέλω δεν μπορώ να το διώξω. Τι είπε η Γεροδήμα? Πουλάκι μου, γι' αυτό γύρισες, γι' αυτό ήρθες και μας βρήκες. Πες το. Θέλω να το ακούσω από σένα. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για μένα, Μετίν. Μητώ. Αυτός ο άνθρωπος, Μετίν, αυτός ο απαράδεκτος άνθρωπος, όταν ήμουν 10 χρονών, με υποχρέωσε να κάνω μαθήματα λογιστικής μαζί με 10 γιάπηδες. Το θυμάσαι, μπαμπά? Δεν μ' άφησε ποτέ να παίξω σαν παιδί και ό,τι έκανα ήταν άχρηστο γι' αυτόν. Πες το λοιπόν, παραδέξου το. Ήρθε η ώρα που με χρειάζεσαι. Ρε Μυρτώ, έχει καταστραφεί ο άνθρωπος. Ας το παραδεχτεί λοιπόν. Τουρκέ, σταμάτα να μπαίνεις ανάμεσα σε μένα και την κόρη μου. Όχι, συγγνώμη, εγώ για σένα. Δεν χρειάζομαι τη συμπαράστασή σου. Αν φτάσω στο σημείο να έχω ανάγκη τον αιώνιο εχθρό της πατρίδας μου, καλύτερα να πεθάνω. Α, μάλιστα. Είναι και εθνικόφρον. Και δεν έχει ξεδιπλώσει ακόμη όλη του τη γοητεία. Πες τον μπαμπά μου, έχεις πρόβλημα και με χρειάζεσαι. Σ' όλη μου τη ζωή δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Είσαι ταπί, μπαμπά. Η κουμπό αυτοκρατορία σου έγινε καπνός. Είσαι απελπισμένος, γέρος, είσαι στο μηδέν και με χρειάζεσαι. Τούρκε, δεν την αφήσει μου μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Άσε το με την μπαμπά, οι δυο μας τώρα. Αν θέλεις να μείνεις στο σπίτι μου, θα παραδεχτείς, θα πεις πολύ απλά, Μυρτώ μου, συγγνώμη που όλα αυτά τα χρόνια πίστευα λαθασμένα ότι είσαι αποτυχημένη. Η μεγαλύτερη αποτυχία της ζωής μου είμαι εγώ ο ίδιος. Ρε Μυρτώ, τι του κάνεις? Ψυχολογικό πόλεμο. Ναι, και το απολαμβάνω. Αυτό που μου έκανε ο ίδιος τόσα χρόνια. Καλά λένε ότι εκδείξει ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Ναι, αλλά τώρα έχεις μεγαλώσει. Δεν είσαι πια εκείνο το κορίτσι. Στην καρδιά με την παραμένουμε όλοι παιδιά. Ο κύριος Ερμής φεύγει. Μου ζήτησε να του δώσω λεφτά από τον κουμπαρά μου για εισιτήριο. Τι να κάνω? Να του δώσω? Γιατί το κάνεις αυτό? Θέλεις να μου σπάσεις τα νεύρα? Γιατί δεν παραδέχεις ότι με χρειάζεσαι? Σε χρειάζομαι. Να με πάρεις στο σταθμό υπεραστικών. Ερμή, εντάξει, το ξέρω, δεν θες να ανακατεύομαι, αλλά ρε εσύ, ούτε ένα απλό συγγνώμη δεν μπορείς να πεις. Ναι, ρε παππού, πες το. Αφήστε. Θα πάω με τα πόδια στο σταθμό. Όπα, ρε παιδιά. Οκ. Μας βγάζει από τη δύσκολη θέση να το διώξουμε. Καλό ταξίδι. Όπα, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Κάτι θέλω να σας πω. Συγγνώμη. Πριν φύγεις, θέλω κάτι να σας πω. Λοιπόν, εγώ όταν πέθανε ο πατέρας μου, έκανα πάρα πολύ καιρό για να συνέλθω. Έκλαιγα μέρες, σαν μωρό παιδί. Το ξέρω, εντάξει, όλοι κλαίνε, αλλά αυτό δεν ήταν ένα απλό κλάμα. Ήταν κάτι πιο βαθύ. Γιατί ενώ ξέραμε ότι αγαπούσαμε ένας τον άλλον, δεν το είπαμε ποτέ. Και κάναμε τα πάντα για να μην το δείξουμε. Πέθανε και δεν πρόλαβα να του πω ότι τον αγαπάω. Και μετανιώνω μέχρι σήμερα. Μην κάνετε το ίδιο λάθος κι εσείς. Έλεος. Να μου πει ότι με αγαπάει. Να το πει και να το εννοεί όμως. Φυσικά και σε αγαπάω. Μα είσαι τόσο ηλίθια. Μα πώς σου πέρασε το μυαλό ότι δεν σε αγαπάω? Γιατί δεν μου το έχεις δείξει ποτέ, ρε μπαμπά. Ούτε σε μένα ούτε στην αδελφή μου. Νομίζαμε ότι δεν μας θέλεις, ότι σου ήμασταν βάρος. Ήθελα να σε εκπαιδεύσω να αντιμετωπίζεις τη ζωή με δυναμισμό. Όχι σαν γυναικούλες. Θέλαμε και ένα χάδι. Μια αγκαλιά. Άλλοι πατεράδες θυμούνται τι είπαν τα παιδιά τους την πρώτη μέρα στο σχολείο. Η δασκάλα μου μυρίζει σαν σαλιγκάρι. Αυτό είπες? Αυτό είπα. Πώς μου ήρθε? Ξέρω. Μυρίζουν τα σαλιγκάρια? Μόνο τα παιδιά με ζωηρή φαντασία το ξέρουν αυτό. Και σένα δεν σου λείπει φαντασία? Λοιπόν, πρέπει να βρούμε κάπου να μείνεις, ε? Κάπου? Θα με παραπετάξεις για μια αποθήκη, σαν σκάρβο εμπόρευμα? Εδώ τα δωμάτια είναι όλα κατηλημένα. Κάτι όμως θα βρούμε, μια γκαρσονιέρα. Ξέρω εγώ, κάτι θα βρεθεί, ε? Αχ, ρε Ερμή, πώς κατάντησες. Όλα καλά. Όλα τα κανονίσαμε. Εντάξει. Θα προτιμούσα να με λες με την αντί για Τούρκο. Τούρκος δεν είσαι, γιατί θίγεσαι? Εγώ είμαι περήφανος ότι με αποκαλούν Έλληνα. Εντάξει. Μπαμπά, το κινητό μου. Δέχομαι κι εγώ επαγγελματικά τηλεφωνήματα. Παρακαλώ. Ναι, ίδια.
Βεβαίως και το γνωρίζω. Είμαι η ψυχοθεραπεύτριά του. Τι συνέβη? Ξεκόλα μου, ρε, αφού σε ξυπνιά. Εντάξει. Απλά είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρω τι να πω. Επειδή εμένα μου συμβαίνει πάρα πολλές φορές, λέω το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό. Okay. Ο Αλέξης θα έχει πάθει κατάθλιψη και εγώ όλο το βράδυ φιλιόμουν με σένα. Απαράδεκτο. Ωραία, επειδή το πρώτο πράγμα είναι άκυρο, θες να πούμε το δεύτερο? Μπορούμε να ξαναφιληθούμε. Εδώ είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δανείζεις το βιβλίο σου. Το δικό μου μάλλον το έχω ξεχάσει στο σχολείο. Ναι, να μου το επιστρέψεις. Mm-hmm. Τι έγινε, μαμά? Πήραν τηλέφωνο από το οικοτροφείο. Ο Αλέξης είχε ένα ατύχημα. Τι ατύχημα? Υποθέτουν πως τον χτύπησε αυτοκίνητο. Υποθέτουν? Γιατί υποθέτουν? Δεν επικοινωνεί. Τι εννοείς υποθέτουν? Παππού! Ελίτσα! Τι κάνεις εδώ? Μένω μαζί σας. Τι? Προς το παρόν. Ακόμα αυτή τη ζούγκλα έχεις στο κεφάλι σου. Γιατί δεν την κουρεύεις? Η Ντιλέχ μου είπε ότι τον έδιωξες. Θα σου εξηγήσω. Πάμε τώρα. Τα μάτια σου είναι πρισμένα. Από τον ύπνο ή από το ξενύχτη. Διαβάζεις καθόλου? Ή τα έχεις ρίξει όλα στον κόκορα? Υπέροχα. Η μέρα μου όσο πάει γίνεται και καλύτερη. Έλα, μπαμπά. Εσύ πάλι ποιος είσαι? Τζεμ, εσύ ποιος είστε? Κι άλλος Τούρκος. Μα τι γίνεται εδώ μέσα? Μα τι διάολο? Σε τουρκοφωλιά έχω πέσει. Τι κάνω, θα τον αποτελειώσω. Μαμά, προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Γιατί το λες αυτό? Σου άφησε κάποιο σημείωμα? Τον έδιωξε από το σπίτι, μαμά. Τον έδιωξε από το σπίτι, το καταλαβαίνεις? Και αυτός τι ήθελε? Ήθελε απλά να περάσει το βράδυ μαζί μου. Με το κορίτσι που αγαπάει. Είμαι η απόλυτη σκύλα. Η απόλυτη σκύλα. Ηρέμησε, καρδιά μου, ηρέμησε. Μαμά, δεν το ήθελα πραγματικά. Αναγκάστηκα. Είναι η δεύτερη απόπειρα που κάνει. Έπρεπε να το περιμένω, εγώ φταίω. Έλλη μου, τώρα πρέπει να του σταθούμε περισσότερο από ποτέ. Θα ζω μόνο για αυτόν. Δεν θα τον αφήσω ποτέ. Αλέξη, όλα καλά, αγόρι μου, όλα καλά. Πού είμαι, στον παράδεισο? Όχι, όχι στον παράδεισο. Και δεν πρέπει να πας σύντομα εκεί. Εγώ θα πάω στην κόλαση. Αλέξη μου, συγγνώμη. Σ' αγαπάω. Δεν θα σε χωρίσω ποτέ. Ποτέ ξανά. Πολύ χάλια. Μη χαίρεσαι. Θα αργήσει να συνέλθει, αλλά θα συνέλθει. Καλά, για τόσο έγκλημα με έχεις? Όχι, συγγνώμη. Το χειρότερο δεν είναι τα εξωτερικά του τραύματα. Τι έχει και εσωτερικά? Εσύ, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Τα ψυχικά του εννοώ. Προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Έπεσε μπροστά από τις ρόδες ενός αυτοκινήτου. Δεν τα κατάφερε όμως, χαλάρωσε. Έλα. Τι κάνεις, μωρέ, τρελάθηκες? Καλά, συγγνώμη, έλεγα μήπως με ένα φυλάκι. Τι? Ότι θα ξεχάσει ότι ο Αλέξης πήγε να... Άσε με, φύγε. Λοιπόν, θες να κάνουμε κάτι για να ξεχαστείς? Πάμε καμιά βόλτα, πάμε κανένα σινεμά, πάμε για shopping όπως κάνουν οι γκόμενες. Sorry. Τζέμ, δεν πάει άλλο. Ποιο? Αυτό με εμάς. Ο Αλέξης με χρειάζεται. Πλάκα κάνεις, εγώ σε χρειάζομαι περισσότερο. Πώς μπορείς να το λες αυτό? Καλά, μωρέ, τι έκανε ο παπάρας? Έχω πόσες φορές παρά λίγο να πέσω πάνω σε αυτοκίνητο. Λίγο θέλει και μπαμ, μπορεί να συμβεί. Τελειώσαμε. Ό,τι έγινε μεταξύ μας ήταν. Δεν το δέχομαι ότι ήταν λάθος. Όχι λάθος. Απλά δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο. Ναι, όντως. Δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο. A certain type of wind has swept me up. But chill has found each bone. I am overcome. There is an icy breath that
Όλα καλά θα πάνε, κοριτσάκι μου. Με την αγάπη όλα διορθώνονται. Αρκεί να την ομολογούμε όσο είναι νωρίς. Κατερίνα σήμερα ήταν επιτέλους μια ήσυχη μέρα. Κανένας δεν μιλούσε στο φαγητό και έτσι είχα χρόνο να σκεφτώ. Ο παππούς μου δεν δέχεται με τίποτα ότι ένας μουσουλμάνος μπορεί να είναι Έλληνας και κάνει ό,τι μπορεί για να το δείχνει. Η μαμά μου καταλαβαίνει επιτέλους πόσο εκνευριστικοί μπορούν να γίνουν οι γονείς. Με την Τιλέκ έχω στραβώσει πάλι γιατί επιμένει ότι είμαι ίδια ο παππούς μου. Τι σχέση έχω εγώ με αυτόν τον εγωιστή και πικρόχολο άνθρωπο? Ο Νίκος παραμένει ένα αθώο και χαρούμενο παιδί. Τώρα πια δεν εκνευρίζομαι μαζί του. Καλύτερα να ζει στη δική του virtual reality. Και όσο για μένα, έχεις ακούσει τον μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Εγώ είμαι στη μέση. Σε αυτό που δεν τον προσδιορίζει ούτε η παροιμία.